από δημητικά υδρόβια πτηνά. Και δεν είναι μόνο βέβαια τα φλαμίγκο. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, η οποία φυσικά και πρέπει να διατηρηθεί προς όφελος όχι μόνο των σύγχρονων, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Ωστόσο, ακούστε τι γράφεται στο το τε με αλφαγιώτα, στο προήμιο, στην αρχή δηλαδή αυτής της συμφωνίας. Διαβάζω. «Κάθε απόλυψη από δημητικών υδρόβιων πτηνών πρέπει να διενεργείται σε βιώσιμη βάση». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ναι, να θανατώνονται μεν τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά, αλλά σε τέτοιες ποσότητες, ώστε να μην εξαφανιστούν. Αυτό σημαίνει. Επίσης, παρά το ότι στη συμφωνία αναφέρεται και ότι θα προσδιορίζονται οι τόποι που φιλοξενούν αυτά τα πτηνά και ότι θα συντονίζονται οι προσπάθειες ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση ή η ανασύσταση δικτύου κατάλληλων ενδιαιτημάτων όπου χρειάζεται και ότι θα εξετάζονται προβλήματα που προκύπτουν ή που ενδέχεται να προκύψουν λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ότι θα καταβάλλονται προσπάθειες εφαρμογής επαναρθωτικών μέτρων κτλ. Κτλ. Τελικά έρχεται αυτή η ίδια η συμφωνία και δεν θέτει ουσιαστικά αυτή η συμφωνία κανένα περιορισμό, αλλά ούτε καν αναφέρει την ανάγκη ύπαρξης της καταγραφής έστω των διαδρομών διάβασης αυτών των υδρόβιων αποδημητικών πτηνών. Άρα στην πράξη, με τη σύμβαση αυτή, ούτε προβλέπεται, ούτε και τίθεται καν τελικά καμία απολύτως βάση υλοποίησης για την προστασία των αποδημητικών πτηνών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι αυτή η σύμβαση δεν προβλέπει κανένα μέτρο κατά της μαζικής και ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ουαλίας, από το 1998 ακόμα, η κατασκευή των αιωλικών πάρκων προκαλεί υποβάθμιση και εξαφάνιση βιοτόπων. Κάθε χρόνο, λοιπόν, από περιοχές με πάρκα ανεμογεννητριών περνούν πλήθος μεταναστευτικών ειδών, τα οποία συνήθως πετούν σε χαμηλά ύψη, και αυτά τα μεταναστευτικά πτηνά, κατά την αποδημία τους, ακολουθούν συνήθως τις νοητές γραμμές των κορυφογραμμών, με αποτέλεσμα να μην έχουν εξαιτίας των αιωλικών πάρκων καμιά επιλογή διαφυγής. Και έτσι, καθώς οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες τοποθετούνται βέβαια η μία δίπλα στην άλλη στις κορυφογραμμές, δημιουργούν έναν αδιαπέραστο φράχτη πάνω στις διαδρομές αυτών των πτηνών και πολλά τέτοια μεταναστευτικά πτηνά, μέσα σε αυτά και σπάνια ήδη, βρίσκουν μοιραία το θάνατο μέσα στους έλικες ή στους πυλώνες των ανεμογεννητριών. Μελέτες και στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι έως και 1 εκατομμύριο είναι τα πτηνά κάθε χρόνο τα οποία σκοτώνονται στα πτερύγια των ανεμογεννητριών και στις δύο αυτές υπήρους. Ο αριθμός είναι φυσικά τεράστιος. Η σημερινή σύμβαση επίσης δεν προβλέπει και δεν περιέχει απολύτως κανένα μέτρο για τους θανάτους πτηνών που υπάρχουν και εξαιτίας των φυτοφαρμάκων και των αποβλήτων που μολύνουν τα νερά, από τα οποία βεβαίως πίνουν τα αποδημητικά πουλιά. Και τέλος, ένα ερώτημα. Στην Ουκρανία, ας πούμε, όπου διεξάγεται ο πόλεμος, δεν υπάρχει κανένας διάδρομος αποδημητικών πουλιών? Οι πόλεμοι δηλαδή δεν βλάπτουν τα πτηνά? Κι όμως αυτή η συμφωνία δεν αναφέρει το παραμικρό. Τελικά και σε αυτή τη συμφωνία η υποκρισία εμφανίζεται σε όλο της το μεγαλείο, όπως δυστυχώς και στις περισσότερες ανάλογες και αντίστοιχες συμβάσεις, συνθήκες και συμφωνίες, Ραμσάρ, Νατούρα και τόσες άλλες, αφού όλες αυτές οι διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις τελικά υποτάσσονται στο υπέρτατο κριτήριο της κερδοφορίας των πολυεθνικών ομίλων και σε τελευταία ανάλυση στις υπάρχουσες σχέσεις παραγωγής, που βεβαίως είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Να γιατί όλες αυτές οι συμφωνίες ή νομιμοποίησαν χρήσεις ή άνοιξαν το δρόμο της μεγαλύτερης καταστροφής του περιβάλλοντος, της πανίδας, των αποδημητικών πτηνών και της χλωρίδας, και για όλους αυτούς τους λόγους φυσικά καταψηφίζουμε την συγκεκριμένη συμφωνία. Τώρα για τα κοιτώδη της Μεσογείου, του Ευξήνου και του παρακείμενου Ατλαντικού. Καταρχήν να πούμε ότι 9 από τα σημαντικότερα είδη θαλάσσιων θηλαστικών της Μεσογείου ζουν μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες. Δυστυχώς όμως αυτός ο πλούτος των ελληνικών θαλασσών κινδυνεύει να εξαφανιστεί
είτε εξαιτίας των στρατιωτικών ασκήσεων, οι οποίες μετατρέπουν βεβαίως τις θάλασσες σε πεδίο βολής και χρησιμοποιούν και στρατιωτικά σόναρς, είτε γιατί γίνονται ακουστικές έρευνες για πετρέλαιο, είτε εξαιτίας του θορύβου που παράγεται από τις προπέλες των πλοίων, είτε από τα jet ski, είτε κατά την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, είτε με τη χημική ρύπανση και φυσικά και με την παράκτεια οικιστική ανάπτυξη. Όλα αυτά συνιστούν απειλές για τα κοιτώδη των θαλασσών, των ελληνικών θαλασσών και όχι μόνο, γιατί τα κοιτώδη παράγουν συνεχώς ήχους προκειμένου να προσανατολιστούν, να βρουν τροφή και φυσικά να συνδεθούν με την κοινωνική ομάδα που ανήκουν. Το Αιγαίο Πέλαγος χαρακτηρίζεται από μια αυξημένη συγκέντρωση διερχόμενων πλοίων και ο θόρυβος από αυτά μπορεί να προκαλέσει και προκαλεί αντικειμενικά μια γενικότερη ποιοτική υποβάθμιση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν αυτά τα κοιτώδη. Καθώς η χορύπανση, όπως είπαμε, δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην επικοινωνία των κοιτωδών. Τουλάχιστον 4 διαφορετικά είδη κοιτωδών στη Μεσόγειο έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων φάλαινες φυσιτήρες και 3 διαφορετικά είδη δελφινιών, στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου η Total Energy, η Exxon Mobil και η ελληνική ΕΛΠΕ πρόκειται να ξεκινήσουν σεισμικές δονήσεις για την αναζήτηση υδρογόνων ανθράκων. Αυτά αποτελούν τρομερές απειλές για τα θηλαστικά αυτά και ο εξαιρετικά δυνατός θόρυβος και η ρύπανση από τις σεισμικές εκρήξεις των πετρελαϊκών ερευνών ασφαλώς και θα τα βλάψουν. Δεν μπορούν να προστατευτούν τα κοιτώδη, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, γιατί τελικά το όποιο διαχειριστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των απειλών, όχι μόνο για τα κοιτώδη, αλλά και για το ίδιο το οικοσύστημα, η όποια συμφωνία, η όποια διεθνή σύμβαση τελικά και αυτή υποτάσσεται στις ανάγκες, όπως είπαμε, πάντα των πολυεθνικών, των κρατών τους και των συμμαχιών τους. Και κάθε φορά διαμορφώνεται μέσα από αντιθέσεις, μέσα από συμβιβασμούς, τα έχουμε δει όλα αυτά, στα πλαίσια διαφόρων διεθνών συσκέψεων, διασκέψεων, συναντήσεων του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ κλπ. Όλων αυτών δηλαδή οι οποίοι έχουν ως στρατηγική κερδοφόρα διέξοδο για τον καπιταλισμό, ο οποίος σαπίζει και καταστρέφει ανάμεσα στα άλλα και το ίδιο το περιβάλλον, οι οποίοι χρηματοδοτούν τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο δηλαδή, είναι διασκορπισμένες χιλιάδες νάρκες και γίνονται πολεμικές ασκήσεις από την Τουρκία και όχι μόνο, και όλων εκείνων των οποίων τα κράτη και οι πολυεθνικοί όμιλοι ρυπαίνουν τη γη, τον αέρα, τα νερά, και κανείς φυσικά δεν λέει τίποτα. Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η προστασία των κοιτωδών, τα οποία συναντώνται σε ελληνικά όσο και σε τουρκικά ύδατα του Αιγαίου Πελάγους, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και γεωπολιτικού χαρακτήρα, που σε άλλες συνθήκες θα μπορούσε να λειτουργήσει για την αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη προστασία τους. Αυτή λοιπόν η συμφωνία για τα κοιτώδη δημιουργεί με έναν μηχανισμό, ο οποίος θα παρακολουθεί και θα ερευνά την κατάσταση και τις επιπτώσεις, αλλά αυτός ο μηχανισμός έχει ένα γενικό διακηρυκτικό χαρακτήρα, κάνει μεν εκκλήσεις για μέτρα, αλλά ούτε μπορεί, ούτε και θέλει τελικά να εναντιωθεί στις αιτίες οι οποίες απειλούν τα κοιτώδη αυτά. Θα χαρακτηρίζαμε τη συμφωνία συνεπώς όχι συμφωνία προστασίας, αλλά ένα απλό σκέτο ευχολόγιο και μάλιστα υποκριτικό, γι' αυτό και την καταψηφίζουμε. Και τέλος, για την κύρωση του πρωτοκόλλου του Γκέτεμπορκ, και μόνο η διαπίστωση ότι με το προς επικύρωση πρωτόκολλο προβλέπεται, φυσικά στα χαρτιά προβλέπεται, μια σημαντική μείωση των επικίνδυνων εκπεμπόμενων ρήπων, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα υπάρξει και ανάλογο αντίκρισμα και στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Άλλωστε, αυτό το πρωτόκολλο το οποίο έρχεται για επικύρωση σήμερα στην Ελληνική Βουλή έχει ήδη επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα σημαντικό μέρος του έχει ήδη ενσωματωθεί στο δικό μας το εσωτερικό δίκαιο με μια σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων. Όπως αναφέρεται το ίδιο στην αιτιολογική έκθεση. Όμως, όλα αυτά καθόλου δεν συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και αυτό το διαπιστώνει βεβαίως ο καθένας. Γιατί συμβαίνει τώρα αυτό? Μα γιατί παράλληλα με τις όποιες στα χαρτιά νομοτεχνικές βελτιώσεις προβλέπονται και στο τροποποιημένο αυτό πρωτόκολλο που έρχεται σήμερα, γενικές και ειδικές κατευθύνσεις και ρυθμίσεις, προκειμένου να παραμείνει αλόβητη η κερδοφορία του κεφαλαίου
ρυθμίσεις οι οποίες τελικά υποσκάπτουν, υπονομεύουν το εφαρμόσιμο των όποιων επιμέρους θετικών προβλέψεων υπάρχουν σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Δείτε μερικά, τις αναφέρω, είναι χαρακτηριστικές. Άρθρο 3, βασικές υποχρεώσεις. Στις βασικές υποχρεώσεις παραμονεύει, εγκαθίσταται ο συνήθις κόφτης έτοιμος να αποτρέψει την εφαρμογή κάθε ρύθμισης η οποία απειλεί τα προσδοκόμενα κέρδη του κάθε μεγάλο επενδυτή. Πρόκειται για την αρχή του κόστους ωφέλους, διατυπωμένη ως εξής. Κάθε μέρος, λέει, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό και λαμβάνοντας υπόψη κόστος και πλεονεκτήματα, εφαρμόζει τις οριακές τιμές που ορίζονται στα παραρτήματα κτλ. Στο άρθρο 6 παρακάτω, στρατηγικές, πολιτικές, προγράμματα, μέτρα, πληροφορίες, προβλέπει για κάθε συμβαλόμενο μέρος να εφαρμόζει μέτρα όπου είναι οικονομικά αποδοτικό για τη μείωση των εκπομπών. Δηλαδή, θα παίρνονται μέτρα για τη μείωση των εκπομπών επικίνδυνων αερίων μόνο όταν είναι οικονομικά αποδοτικό. Και για να είναι σίγουρος ο επενδυτής για τα κέρδη του, καλούνται τα μέρη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ποσοτικοποίηση και όπου είναι δυνατόν και την οικονομική, νάτι πάλι, αξιολόγηση των ωφελών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Στα αποτελέσματα των μετρήσεων τώρα για τον έλεγχο τήρησης των οριακών τιμών από σταθερές πηγές καύσης, παραδείγματος χάρη για το μονοξίδιο του αζότου, δεν συνυπολογίζονται οι τεράστιες υπερβάσεις στην εκκίνηση και την παύση λειτουργίας μιας μονάδας κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και από αυτή τη συμφωνία η πολλαπλά χρήσιμη εντός πολλών εισαγωγικών συμβολή των λεγόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι δικλείδες, μάλλον όλοι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό και προφασίζονται το βαθύ, τάχα μου, ενδιαφέρον τους για τον περιορισμό της παραγωγής και της διασυνοριακής μεταφοράς των ατμοσφαιρικών ρήπων μαζί με εκείνες τις απαραίτητες δόσεις περί κλιματικής αλλαγής, είναι οι ίδιοι οι οποίοι δεν διστάζουν καθόλου να συντηρούν την υπεριαλιστική σύγκρουση η οποία μένεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία με τη μαζική χρήση οπλικών συστημάτων να έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες πηγές παραγωγής και διασποράς αερίων και όχι μόνο ρήπων, τοξικών χώρια ή ακόμα μεγαλύτερες βεβαίως καταστροφές σε βάρος της ανθρώπινης ζωής και των οικοσυστημάτων. Καταλήγοντας, οι δικλείδες ασφαλείας οι οποίες υπάρχουν και στην περίπτωση αυτή για να στηριχθεί βεβαίως η κερδοφορία του κεφαλαίου, οι οποίες ενισχύονται και από το υπόλοιπο οπλοστάσιο της αστικής τάξης, καθιστούν αυτές οι δικλείδες τις όποιες θετικές αλλά και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας προβλέψεις αυτού του πρωτοκόλλου ανεπαρκέστατες στο να επιφέρουν μια στοιχειώδη έστω άμβληση της κατάστασης την οποία υποτίθεται ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε και αυτήν την συμφωνία, τη σύμβαση, το πρωτόκολλο. Ευχαριστώ.